Πάμε όμως σε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι ο κατάλληλος αυτή τη στιγμή, πέρα από τον κύριο Δημήτρη Στρατούλη. Κύριε Στρατούλη, καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον πλέον. Γεια σας, κύριε Χαρικάτη. Γεια και χαρά. Τις πρώτες αντιδράσεις σας, ήδη έχουμε εξερχόμενους του Μεγάλου Μαξίμου. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο κύριος Κουβέλης, είπε ότι θα αγωνιστεί ως Δημάρ για να μην χαθούν κεκτημένα, για να δημιουργήσει ακόμα αυτό το σημείο ανάσχεσης. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει διαρκώς η Δημάρ, προκειμένου να μην πέσουν και άλλο μισθοί και συντάξεις. Και μάλιστα μίλησε για τις πληγές που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Εσείς είστε δύσπιστοι απέναντι σε αυτή τη λογική των τριών? Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στη λογική των τριών. Και μάλιστα καταρχήν για λόγους πολιτικούς και ηθικούς, διότι προεκλογικά είχαν δεσμευτεί ότι δεν θα μειώσουν μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα, και δεύτερο είχαν δεσμευτεί για επαναδιαπραγμάτευση ή όπως την ονόμασαν αργότερα, επιμήκυνση του χρόνου εφαρμογής της δημοσιονομικής προσαρμογής. Οι λέξεις αυτές δεν ακούστηκαν καθόλου και σε καμία γλώσσα στις συναντήσεις του κυρίου Σαμαρά με τις ηγετικές προσωπικότητες της προζώνης την προηγούμενη εβδομάδα, και αντί για επαναδιαπραγμάτευση και χαλάρωση του μνημονίου, αντί να μπει ένας φραγμός στις μειώσεις μισθών και συντάξεων, έχουμε ένα νέο πακέτο μέτρων. Ακούτε? Με προσοχή. Είναι δύσκολη η γραμμή σας, αλλά σας ακούω με προσοχή. Έχουμε ένα νέο πακέτο μέτρων που στην αρχή ήταν ότι είναι 11,7 δις, στην πορεία έγινε 13,5 δις, και από ό,τι είδατε σήμερα από αναλύσεις και άρθρα έγκυρων συναδελφών σας, το οποίο πιθανόν να φτάσει μαζί με την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών και εκπτώσεων για τα λαϊκά νοικοκυριά ακόμα και στα 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Κύριε Στρατούλη, τι μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για όλο αυτό? Πώς μπορείτε να σταματήσετε το κακό που λέτε ότι έρχεται ή έχει έρθει στη χώρα μας? Το πρώτο λοιπόν που θα επισημάνω είναι η εξαπάτηση, η πολιτική του ελληνικού λαού προεκλογικά. Άλλα είπαν πριν τις εκλογές, άλλα είπαν στην προγραμματική του συμφωνία όταν έφτασαν την κυβέρνηση και άλλα κάνουν στην πράξη. Αυτό είναι αλήθεια, είναι κοινό τόπο. Νομίζω ότι ακόμα και οι ψηφοφόροι των τριών κομμάτων το δέχονται, αλλά δηλώνουν και απελπισμένοι όμως από την άλλη. Το δεύτερο υπάρχει και το θέμα το κοινωνικό. Ότι και το οικονομικό δεν αντέχει η κοινωνία και η οικονομία μας ένα τέτοιο νέο πακέτο βάρβαρων και σκληρών μέτρων. Η μεν κοινωνία οδηγείται στην εξαθλίωση και στην απελπισία, η δε οικονομία θα οδηγηθεί σε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση, με αποτέλεσμα να λειτουργεί το λεγόμενο οικονομικό σπιράλ της ανάπτυξης, νέα ύφεση, νέα μέτρα. Νέα μέτρα που φέρνουν την ύφεση, λόγω ύφεσης και αποτυχίας των στόχων στα έσοδα, τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά. Νέα μέτρα που να καλύπτουν αυτές τις αστοχίες σε ένα σπιράλ θανάτου, το οποίο έχει διαλύσει την οικονομία μας, έχει διαλύσει την κοινωνία μας, οδηγεί σε αυτοκοποίηση το λαό και σε παντελή περιθωριοποίηση, χρεοκοπία και ταπείνωση τη χώρα. Κύριε Στρατούλη, την εξαθλίωση που ζούμε την αναλαμβάνονται ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν ψηφίσει και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και Δημάρ. Είναι καταφανές. Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω και θέλω τις δικές σας απαντήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι δυστυχώς ακόμα και αυτοί που ψήφισαν τα τρία κόμματα, ή ευτυχώς στη δική τους λογική, η ψηφοφόροι, η δικαίωμά τους να ψηφίζουν ό,τι θέλουν, πίστευαν ότι μόνο έτσι υπάρχει ελπίδα. Προφανώς εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πείσατε, δώσατε ενδεχομένως μια εναλλακτική που φόβιζε περισσότερο τους ψηφοφόρους των τριών κομμάτων. Αλλά αυτή τη στιγμή τι μπορεί να αλλάξει, τι μπορείτε εσείς να κάνετε ο ΣΥΡΙΖΑ? Οι ψηφοφόροι που στήριξαν και ανέδειξαν την Νέα Δημοκρατία σε πρώτο κόμμα και της έδωσαν τη δυνατότητα με κορμό την ίδια να σχηματιστεί η τρικομματική κυβέρνηση, δεν την ψήφισαν για να πάρει καινούργια υποδυναμία. Την ψήφισαν για να μην μπορούν μέτρα μείωσης μισθών και συντάξεων και για να επαναδιαπραγματευτεί και να χαλαρώσει το μνημόνιο. Και πήρε και έκανε το αντίθετο. Και έκανε το ακριβώς αντίθετο. Ναι, αυτό το συμφωνώ μαζί σου και τη στηρίζω εσάς, γιατί είναι και η λογική. Αυτό εκ των πραγμάτων επιταχύνει κοινωνικές εξελίξεις, θα υπάρχουν σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις. Τι εννοείται ακριβώς? Εννοώ ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να αντέξει, δεν μπορεί να ανεχθεί αυτά τα μέτρα, και εφόσον είναι τόσο σκληρά και τόσο ανάγκητα αυτά τα μέτρα, είναι επόμενο να υπάρχουν και κοινωνικές αντιδράσεις. Προβλέπετε κρίξεις, δηλαδή τον κόσμο στους δρόμους? Τι βλέπετε? Ποιος παρακολουθεί τις εξελίξεις στην κοινωνία και δεν περιμένει εκρήξεις κοινωνικές λόγω εφαρμογής αυτών των μέτρων? Είναι δεδομένο ότι η εφαρμογή αυτών των μέτρων θα πυροδοτήσει αγανάκτηση, θα πυροδοτήσει θυμό, θα πυροδοτήσει απελπισία, θα πυροδοτήσει κοινωνικές εκρήξεις και θα πυροδοτήσει και αντιδράσεις και από τα συνδικάτα και από τα κοινωνικά κινήματα. Με πρώτο σταθμό, από ό,τι λένε τα συνδικάτα και τα κινήματα, την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 8 του μήνα, που έχουν εξαγγείλει μεγάλη διαδήλωση. Το δεύτερο, θα επιτεθούν και οι πολιτικές εξελίξεις. Εσείς εκτιμάτε ότι μπορεί να αντέξει για πολλούς μήνες
η σημερινή κυβέρνηση παίρνοντας ένα νέο πακέτο σκληρών και επώδυνων μέτρων. Άρα, εγώ καταλαβαίνω αυτά που μου λέτε, κύριε Στρατούλη, ότι για εσάς πρώτος σταθμός δυναμικής αντίδρασης ενδεχομένως και έκρηξης είναι η ΔΕΘ. Και δεύτερο σταθμός και δεύτερη λογική που υπάρχει η ΦΕΡΠΗ στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι περιμένουμε τον χρόνο να δουλέψει για μας, γιατί αυτή η κυβέρνηση, τρικομματική ή όχι, δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Είναι η εξουσία, έρχεται προς την πλευρά μας σιγά σιγά μόνη της. Αυτό μου λέτε. Όχι, δεν είμαστε σε τέτοια αντίληψη ότι αφήνουμε το μήλο να σαπίσει, να πέσει κάτω, αφήνουμε την κυβέρνηση να σαπίσει, γιατί, μαζί της σαπίζει και η ελληνική κοινωνία και η οικονομία αυτή τη στιγμή. Είναι, ειδικά στην οικονομία μας, είναι σαν να την τζίμπησε την ελληνική οικονομία με τα μέτρα αυτά του μνημονίου που εφαρμόζονται και θα συνεχιστούν πρέπει να εφαρμόζονται, μία μεξικάνικη κόμπρα και το αποτέλεσμα ξέρετε τι είναι, πέντε σε δαγκώσει αυτό, σαπίζεις σιγά σιγά ολοκλήρωση. Κύριε Στρατούλη, αυτή τη στιγμή η οικονομία και η κοινωνία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πρέπει να κλείσουμε. Ένα δευτερόλεπτο. Δεν περιμένουμε να σαπίσει. Εμείς θα στηρίξουμε τους αγώνες του λαού να μην περάσει αυτό το πακέτο των μέτρων. Γιατί το θέμα δεν είναι να έρθουμε εμείς να κυβερνήσουμε. Το θέμα είναι να γλιτώσουμε το λαό μας από την πείνα και τη χώρα μας από την οικονομική και κοινωνική καταστροφή. Επομένως, το βάρος το δίνουμε να μην περάσουν αυτά τα μέτρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Στρατούλη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια και χαρά.